Μάσα! Καλώς σου αφορά μιλάς. Καλά, εντάξει, ξέρω, είμαι μεγάλος, θα γίνω ακόμα μεγαλύτερος. Έλα, όταν έχεις νεότερα να πάρει, εντάξει. Ωραία, άντε και. Τι έγινε. Δικιά μου. 3.000 βιβλία. 3.000 βιβλία πουλήσαμε μέσα σε ένα μήνα, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Πάμε φουλ για πέμπτη έκδοση. Μιλάμε, θα γίνει πανικός και έχουμε και το. Θα σου δείξω, κοίτα. Έχουμε και την παρουσίαση του βιβλίου αύριο. Καλά, τα κοίτα. Πολύ περήφανη για σένα. Ναι. Τι πουλήσαμε κι άλλα. Λουκία, κοίτα. Σοβαρά μιλάς. Αυτό είναι φοβερό. Λουκία, ακούς, το θέλουν για μετάφραση. Να το σε άλλες χώρες. Τρεις ξένες γλώσσες θα το, όχι ελληνικά, αλλά άλλες. Ναι, ωραία. Τα λέμε. Άντε, γεια. Λουκία, θα έρθει η υπεύθυνη της ξένης έκδοσης εδώ να μιλήσουμε, να συζητήσουμε και τα δικά μας. Το μωρό σου, μωρό μου, θα γίνει international. Ήρθε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εσύ πρέπει να είσαι ο Τσάκ, ε? Ναι, εγώ. Μάγκη, η υπεύθυνη της ξένης έκδοσης. Χάρηκα πολύ, σας περίμενα. Πάντως, ομολογώ ότι αδικείς πολύ τον εαυτό σου στα σκίτσα. Είσαι πολύ όμορφος. Εντάξει τώρα. Πάστε. Από εδώ είναι η Λουκία. Γεια χαρά. Γεια σου. Σε ξέρω από κάπου. Βέβαια την ξέρεις. Είναι η Λουξ, η πρωταγωνίστρια του βιβλίου μου. Ίδια δεν είναι? Α, ναι. Τώρα που το λες μου φαίνεται τις φέρνει λίγο. Περάστε από εδώ, βέβαια. Καθίστε. Τι θα... Θα σκεράσουμε κάτι έτσι να πιείτε. Ναι, ό,τι θες. Τι θέλω. Καμιά μπύρα για λίγο κρασάκι κάτι. Λουκιά. Μισό λεπτάκι. Jack Bam, τάκι σαν περιστέρι. Αυτό είναι ρώσικο, το κατάλαβα. Ναι, ρώσικο είναι. Ρώσικο. Όπα, αυτό είναι κινέζικο. Ναι. Και αυτό κινέζικο είναι. Όχι, αυτό είναι ιαπωνέζικο. Καλημέρα, όλοι κινέζικα μου φαίνονται. Το μόνο που με απασχολεί λίγο είναι ο τίτλος. Πρέπει να βρούμε μια ξένη έκφραση που να αποδίδει ακριβώς το νόημα. Γιατί το Τσακ Μπαμ είναι πολύ έξυπνο, πολύ πετυχημένο. Καλά, εγώ όταν έχω έμπνευση δεν παίζω. Αχ, βρετάκι μου, πείνασα λίγο. Δεν πάμε έξω να τσιμπήσουμε κάτι, να πούμε τα υπόλοιπα. Ναι, να πάμε να τσιμπήσουμε κι εγώ. Αυτό είχα στο μυαλό μου, να τσιμπούσαμε κάτι. Λουκία! Λουκία! Να σας βοηθήσω λιγάκι. Ευχαριστώ. Να φορέσουμε. Με φώναξες. Εμείς θα πάμε να τσιμπήσουμε κάτι έξω, δεν πιστεύω σε πειράζει. Αν θέλετε, μπορώ να μαγειρέψω κάτι εδώ να φάμε όλοι μαζί. Έχουμε κάτι σουπιές στην κατάψυξη. Όχι, μη σε βάζουμε σε κόπο. Θα σου έλεγα να έρθεις τώρα, αλλά θα βαρεθείς με να πούμε τις λεπτομέρειες, έτσι, διαδικαστικά πράγματα. Πάντως, οι ξένες εκδόσεις θα γίνουν σούπερ, Μάγκη. Το μόνο σίγουρο. Χάρηκα. Κι εγώ.